Γεια σας από το digitallife.gr, είμαι ο Γιώργος Ιωσήφιδης. Δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνω το Google Next 4 στα χέρια μου, ήταν όμως φευγαλέα θα λέγα η φάση, αφού ο Άγγελος που το είχε φέρει με αεροπλανικό τρόπο από τις ΗΠΑ, το πήρε γρήγορα από το γραφείο για να το αξιολογήσει, κατόπιν να σας προσφέρει το πρώτο review ελληνικού εδάφους στο digitallife.gr. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς περιμένετε το Next 4 για να τα αποκτήσετε, αλλά πολύ σύντομα, νομίζω είναι θέμα 2-3 εβδομάδων περίπου πια, θα κυκλοφορήσει επιτέλους στα καταστήματα της χώρας μας από την LG και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπα να του ρίξουμε μια δεύτερη ματιά. Από άποψη εμφάνισης, το Next 4 διατηρεί τις γραμμές και το στυλ του προκατόχου του. Η πρόσωψη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από γυαλί, Gorilla Glass 2. Στο πάνω και κάτω μέρος διατηρούνται οι χαρακτηριστικές καμπύλες, ενώ σχεδόν αναλύωτο παραμένει το λεπτό μεταλλικό πλαίσιο περιμετρικά. Στην περιφέρεια υπάρχει μαλακό πλαστικό με λαστιχένια αίσθηση που βοηθάει σημαντικά στο κράτημα της συσκευής. Τα πλήκτρα αυξομοίωσης της έντασης του ήχου και το πλήκτρο ενεργοποίησης συσκευής αριστερά και δεξιά αντίστοιχα είναι από εξπίσωση από μέταλλο με παρόμοιο φινίρισμα με αυτό του μεταλλικού πλαισίου. Η μεγαλύτερη αλλαγή σε επίπεδο εμφάνισης που έφερε η LG στο Next 4 είναι η γυάλινη πλάτη. Η εταιρεία ωστόσο πρόσθεσε τη δική της πινελιά και έδωσε μία επιπλέον νότα πολυτέλειας με το pattern που η υπογωνία στο φως μοιάζει με πίξελες που λαμπερίζουν. Η σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευή από γυαλί προσθέτει πολλούς πόντους στην εμφάνιση και στη γενικότερη αίσθηση όταν το κρατάτε, ωστόσο θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αφού οποιαδήποτε πτώση πάνω από ένα σημείο θα σας κάνει κυριολεκτικά να δακρύσετε. Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των χαρακτηριστικών εξωτερικά, να αναφέρω ότι το ηχείο που βρίσκεται στην πλάτη έχει αρκετά καλή απόδοση. Η κάρτα SIM τοποθετείται στην αριστερή πλευρά πλάι στα πλήκτρα αυξομοίωσης έντασης του ήχου και σε μία υποδοχή που για να την ανοίξετε θα χρειαστείτε ένα μικρό εργαλείο SAN card φίτσα για να τοποθετήσετε. Στο πάνω μέρος βρίσκουμε την υποδοχή για τα ακουστικά ή τα hands-free, ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει η κλασική Micro USB 2 υποδοχή για το συγχρονισμό της συσκευής με υπολογιστή και τη φόρτιση. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 2100 mAh και σύμφωνα με την Google επαρκεί για 15 ώρες ομιλίας και 390 ώρες αναμονής. Στα δικά μου χέρια και με συχνή χρήση συμπεριλαμβανομένου gaming και internet browsing μου κράτησε κάτι λιγότερο από μια μέρα και με την οθόνη ρυθμισμένη σχεδόν στη μέγιστη φωτεινότητα. Η οθόνη είναι και το πλέον ενεργοβόρο χαρακτηριστικό του Google Next 4, οπότε θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να προτιμήσετε την αυτόματη ρύθμιση όσο αφορά στη φωτεινότητα
για καθημερινή χρήση. Και αφού έφτασα στην οθόνη, να αναφέρω ότι είναι τεχνολογίας LCD IPS με διαγώνιο 4,7 ίντσες, με πολύ υψηλές γωνίες θέασης, η οποία υποστηρίζει ανάλυση 1280x768 pixels. Είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστη, όχι βεβαίως τόσο όσο οι νέες πεντάρες Full HD που θα δούμε σύντομα, αλλά παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ευκρίνειας χάρη στα 318 ppi. Το λευκό και το μαύρο βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, ωστόσο έστω και για μια τρίχα δεν είναι ακριβώς αυτό που πρέπει, αν και ελάχιστοι θα ασχοληθούν με το ζήτημα. Το μόνο παράπονο που μπορεί κάποιος να εκφράσει αφορά στον κορεσμό των χρωμάτων, ειδικά όταν βρεθεί πλάι-πλάι με μια οθόνη τεχνολογίας AMOLED. Αυτό ωστόσο είναι και, θα έλεγα, θέμα γούστου και προτίμησης. Προσωπικά τίνω προς την οθόνη του Nexus 4, επειδή πολύ απλά τα χρώματα βρίσκονται πιο κοντά στο φυσικό, σε αντίθεση με τις υπερβολές των AMOLED, αλλά όπως είπα είναι θέμα προτίμησης. Μέρος της οθόνης καταλαμβάνουν και τα τρία capacitive πλήκτρα για το χειρισμό της συσκευής, το πλήκτρο back, το πλήκτρο για την επιστροφή στην home screen και το πλήκτρο πρόσβασης στις ανοιχτές εφαρμογές που μπορείς βεβαίως και να κλείσεις. Όσον αφορά στις διαστάσεις, έχουμε να κάνουμε μια συσκευή η οποία έχει ύψος 133,9 χιλιοστά, πλάτος 68,7 χιλιοστά και πάχος 9,1 χιλιοστά. Ενώ παρά την εκτεταμένη χρήση γυαλιού, είναι αρκετά ελαφρύ για τα κυβικά του με βάρος 139 γραμμάρια. Στη πρόσωψη και δεξιά από το ακουστικό υπάρχει μία κάμερα με αισθητήρια 1,3 MP για βιντεοκλήσεις, την οποία ως επιτοπλίστων δεν χρησιμοποιήσεται μόνο για αυτόν τον σκοπό, επειδή οι επιδόσεις της στην φωτογραφία ή στη σύλληψη βίντεο δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Αντίθετα, η κάμερα με το LED flash στο πίσω μέρος έχει πολύ καλή απόδοση, τόσο για τη σύλληψη φωτογραφιών χρησιμοποιώντας επιπλέον και τη λειτουργία High Dynamic Range, όσο και κατά τη σύλληψη βίντεο. Μπορείτε λοιπόν να συλλάβετε κινούμενη εικόνα σε ανάλυση 1080p με 30fps. Οι απαιτητικοί θα βρουν πάτημα για να σχολιάσουν την ποιότητα φωτογραφίας. Η υποστηριζόμενη ανάλυση, να αναφέρω ότι είναι 3264x2448 pixels. Να σχολιάσουν λοιπόν και την ποιότητα φωτογραφίας και βίντεο, ωστόσο ο μίσος χρήστης θα μείνει απολύτως ικανοποιημένος από την απόδοση. Να μην ξεχάσω να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι τόσο οι αισθητήρες όσο και τα οπτικά αλλά και άλλα στοιχεία του hardware προέρχονται από το LG Optimus G, την αφραγίδα της εταιρείας LG, όπως για παράδειγμα είναι το Logic Board, καθώς και η πλειονότητα των ολοκληρωμένων, οπότε μπορείτε να περιμένετε ότι τα δύο κινητά θα έχουν ως επιτοπλίστων παρόμοια απόδοση. Είναι εξοπλισμένο με Qualcomm Snapdragon S4 Pro με συχνότητα λειτουργίας 1,5 GHz και αυτό σημαίνει ότι μπορείτε σε συνδυασμό με το Project Butter και βεβαίως στην έκδοση 4,2 του Android Jelly Bean να περιμένετε υψηλές επιδόσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς. Βεβαίως η Google πρέπει να δουλέψει αρκετά ακόμη το λειτουργικό της σύστημα, ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι η απολύτως ρωτή, ωστόσο έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου και θα λέγαμε ότι πρέπει να καταλάβει λίγη ακόμα προσπάθεια ώστε να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα γραφικά είναι τύπου Adreno 320, οπότε στο gaming με ελάχιστες εξαιρέσεις μπορείτε να περιμένετε μια αρκετά καλή εμπειρία χρήσης. Η μνήμη έχει μέγεθος 2 GB, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος που είναι fixed, χωρίς δυνατότητα επέκτασης, έχει μέγεθος 8 ή 16 GB. Και αυτό πιστεύω ότι είναι η αχίλιος φτέρνα του Nexus 4, ειδικά αν κάποιος προτιμήσει την έκδοση με τα 8 GB, αφού, όπως είπα, δεν έχει δυνατότητα επέκτασης της μνήμης. Βεβαίως όλα έχουν άμεση σχέση με το κόστος και το γεγονός ότι το Google Nexus 4 με το επίπεδο εμπειρίας που προσφέρει βρίσκεται στο συγκεκριμένο επίπεδο τιμής είναι εξαιρετικό. Πρόκειται
τουλάχιστον κατά την άποψή μου, για μια θαυμάσια αγορά με βάση τον λόγο απόδοση προς τιμή. Κατά τα άλλα, υποστηρίζει GPS, GLONASS, Wi-Fi, DLNA, MHL, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4 και NFC, αλλά δεν υποστηρίζει 4G LTE δίκτυα. Η πλοήγηση στο ίντερνετ είναι ταχύτατη. Με τον built-in browser, πραγματικά χαίρεσαι να σερφάρεις, ενώ τη δουλειά σου την κάνει ακόμα πιο εύκολη τόσο η ευκρίνεια της οθόνης όσο και η επιφάνεια που την καλύπτει, και η οποία είναι super smooth. Με τον X4 απολαμβάνεις την pure εμπειρία του Android 4.2 Jelly Bean. Έχεις στη διάθεσή σου αρκετές χειρονομίες για να το χειρίζεσαι τάχιστα. Τις σπουδαιότερες εφαρμογές Google, αλλά και σημαντικές αναβαθμίσεις που πέρα από την ταχύτητα βελτιώνουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης. Περίοπτη θέση έχει βεβαίως το Google Now. Το οποίο θα σε βοηθήσει να ψάξεις ή να κάνεις ταχύτερα και με μοναδικό εργαλείο τη φωνή σου αυτό που θέλεις. Αυτά λοιπόν για το Google Nexus 4 από το digitallife.gr. Σύντομα θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε το σχετικό review. Μέχρι τότε, γεια σας.